Παρακαλώ πάρα πολύ να καταδικάσει το γεγονός ότι. Ωραία, το Βορύ, εγώ τον καταδικάζω. Αφήστε με μισό λεπτό. Το Βορύ με το τσεκούρι του καταδικάζετε. Αφήστε να μιλήσουμε δεν με θα, όνομα τα λοιπά. Δεν θα δικαιολογηθώ. Όχι έτσι, εγώ για όχι έτσι. Πράγματα. Όχι τα δικά μου, δικά σου δικά. Δεν θα απολογηθώ εγώ για τέτοια πράγματα. Δεν κατάλαβα. Ρωτήστε τον κύριο Βορύδη ή τον κάθε κύριο Βορύδη. Καλά έκανε με το τσεκούρι που ήταν. Καλά ήταν τον κύριο Βορύδη ή τον κάθε κύριο Βορύδη. Τι έκανε στο παρελθόν. Εδώ μιλάμε για αναρχικά στοιχεία που κρύβονται μέσα σε πολυκατοικίες. Μιλάμε για ανθρώπους που είναι στα μπαλκόνια και πετάνε συμμετόριδους και πυροσβεστήρες στα κεφάλια αστυνομικών. Εγώ λυπήθηκα τους αστυνομικούς, πραγματικά στεναχωρήθηκα με αυτές τις εικόνες προχθές, βλέποντας ανθρώπους να κουτσένουν, δηλαδή να φεύγουν με την ασπίδα, να πηγαίνουν προς τα πίσω. Πάντως, κύριε Καλιάνη, κουτσένουν... στην περίπτωση Ινδαρέ δεν είδαμε εικόνες. Το ρωτούσαμε και χθες. Δηλαδή, πλάνα από τα τελευταία περιστατικά, τα απαράδεκτα, τα καταδικαστέα, τα αδιανόητα, είδαμε και καλώς είδαμε για να δούμε και την ανομία και τα τούβλα. Από την περίπτωση Ινδαρέου, που όλοι ζητούσαν πλάνα και από ό,τι μας είπε ο κ. Ντούμας εδώ χθες υπήρχαν, ποτέ δεν είδαμε. Κοιτάξτε, στην περίπτωση του Ινδαρέ, η αστυνομία ήθελε να μπει μέσα σε ένα συγκεκριμένο σπίτι και διαμέσου αυτού του σπιτιού να φτάσει στους χώρους που ήταν καταληψίες, σε ένα σπίτι το οποίο γειτόνευε. Λοιπόν, αν εμένα ερχόταν η αστυνομία, παρουσία εισαγγελέα, και μου έλεγε, κύριε Καλιάνε, μπορούμε να μπούμε στο σπίτι σας για να φτάσουμε από πίσω. Υπήρχε εισαγγελέα και βγήκαν και εσείς. Στην επιχείρηση ή στην πόρτα του σπιτιού. Υπήρχε στην επιχείρηση και στην πόρτα του σπιτιού και μάλιστα βγήκαν ανακοινώσεις και από την αστυνομία και την εισαγγελία. Κύριε Καλιάνε, ενεπλάκησαν και τα μέλη της οικογένειας μέλη των καταλήψεων. Όπως βγήκε και τα τελικά αποτελέσματα, νομίζω εχθές τα έβλεπα στα ρεπορτάζ της ειδήσης, δεν βρέθηκαν δακτυλικά αποτυπώματα των ιών Ινδαρέ στην κατάληψη. Εγώ θα σας πω το εξής. Αν ερχόταν ο εισαγγελέας με την αστυνομία στο σπίτι και μου λέει, κύριε Καλιάνε, μπορώ να περάσω να φτάσω δίπλα, γιατί είναι κάποιοι καταληψίες που καίνε, μαζεύουν στούβλα, θα σκοτώσουν ανθρώπους, θα κάνουν ληστείες, θα κάνουν το ένα το άλλο, θα τους έλεγα περάστε. Αλλά και οι εισαγγελέας να μην ήταν και μου λέγανε να περάσουμε, σας παρακαλώ, η αστυνομία από το σπίτι σας, θα σου λέω, παιδάστε με μεγάλη μου χαρά για να πιάσετε τα αρχικά στοιχεία. Έπρεπε να βγει με σπασμένο λαιμό και να ακούμε πόσες μέρες μέχρι να μας πει τώρα η Μάριον ότι έπαιξε κάποια στιγμή σε κάποιο δελτίο ότι δεν βρέθηκε DNA, ότι οι άνθρωποι έκαναν δίπλα από το σπίτι τους κατάληψε. Είδατε τώρα τι λέει ο κύριος Μπαλάφας. Τι λέω. Ο κύριος Μπαλάφας, εσείς τώρα ηρωνεύεστε μια διαδικασία. Ποια διαδικασία. Μια διαδικασία. Εγώ είπα όπου θα πάει κάποιος και χωρίς τον εισαγγελέα να πάει μέσα σε ένα σπίτι και εσείς ηρωνεύεστε. Λέτε δεν έχει δικαίωμα να πει. Λοιπόν. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Κεντρικό, σε άλλο θέμα. Ξέρω ότι ο νόμος λέει ότι δεν έχει δικαίωμα. Βεβαίω θα τοποθετηθείτε και οι δύο. Να πάμε λίγο να προσφύγουμε. Να πω και στον κόσμο. Όχι κάποιο. Ξέρω ότι ο νόμος λέει ότι πρέπει σε παρουσία εισαγγελέα να μπαίνουν οι αστυνομικοί μέσα σε ένα σπίτι. Αλλά εγώ λέω και χωρίς τον εισαγγελέα. Θα τους λέγατε όχι, κύριε Μπαλάφα. Ο άλλος ο Ινδαρές δεν ήθελε. Όχι, να ήθελε ο Ινδαρές. Να ήθελε ο Ινδαρές. Να ήθελε ο Ινδαρές. Δεν το λέω με αυτή την έννοια. Να ήθελε υπό την έννοια ότι δίπλα ήταν καταληψίες. Ο κύριος Ινδαρές προπυλακίστηκε και του πήραν να τον ξεφθυλίσουν τον άνθρωπο και να τον βγάλουν δεν ξέρω τι. Γιατί είπε θέλω να εφαρμόσει τον νόμο. Και να σας πω και κάτι. Όχι κάποιος προοδευτικός και αριστερός. Όχι κάποιος προοδευτικός ή αριστερός. Αλλά ο Ουίνστον Τσόρτσιλ έχει πει ότι δημοκρατία έχει στην πλήρη της εφαρμογή όταν το πρωί που χτυπάει κάποιος την πόρτα σου χαράματα ξέρεις ότι είναι ο γαλατάς. Κύριε Φανίδη, αυτό είπε ο Τσόρτσιλ. Κύριε Φανίδη, λοιπόν, άρα υπάρχει ένα θέμα δημοκρατίας. Δεν θα μονοπολίσετε άλλο. Κύριε Φανίδη, παρακαλώ, πάμε στο προσφυγικό. Ακούστε, ο κ. Καλιάνος ωρεοποίησε λίγο την κατάσταση, διότι πραγματικά γίνεται μια προσπάθεια από τον κ. Ξοχοίδη στο να φύγουμε από την ανομία στα εξάρχεια και να πάμε σε φυσιολογικούς ρυθμούς ζωής και να παραδοθεί επιτέλους η περιοχή στους κατοίκους. Όμως, να θυμίσω ότι είχε υποσχεθεί ότι περίπου ένα κτίριο την εβδομάδα από τα 50 που τελειώνει την υποκατάληψη θα τα παρέδιδε στο λαό της Αθήνας. Δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο και το μόνο που βλέπουμε κάθε φορά που γίνεται μία προσωρινή, όπως είχε αποδειχθεί, κένωση, είναι να βλέπουμε τις κάμερες να τρέχουν πίσω από τον κύριο Ξοχοίδη και να δείχνουν αυτό το τεράστιο μέγεθος επιτυχίας του Υπουργού. Από εκεί και πέρα θέλω να πω ότι η ουσία είναι πως δεν έχει αυτή τη στιγμή παραχθεί μεγάλο έργο όσον αφορά την εκένωση των εξαρχείων. Mm.